Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Έχω εδώ μια πολύ ωραία επιστολή, η οποία με άγγιξε βαθύτατα από έναν νεαρό άνδρα 33 χρονών, ο οποίος αναζητεί τον εαυτό του, ψάχνει τον εαυτό του. Δεν ξέρω, σε πολλά σημεία ταυτίστηκα με αυτόν τον νεαρό άνδρα και θέλω να διαβάσω και σε εσά την επιστολή και να τη σχολιάσω, γιατί νομίζω θα είναι χρήσιμη για όλους. Γεια σας κυρία Πετρίδου, γεια σου αγαπή μου. Αυτό το κείμενο, αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε βίντεο ή θέμα, αν τυχόν θελήσετε και θεωρείτε ότι ίσως με αυτή την ιστορία βοηθηθούν και άλλοι. Είμαι ένας άνδρας 33 χρονών. Ειλικρινά, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω από τα παιδικά χρόνια με κάποιες βασικές πληροφορίες και ελπίζω να μην σας κουράσω πολύ με το μήνυμά μου. Από τα παιδικά μου χρόνια κακοποιούμουν σωματικά, όχι σεξουαλικά ευτυχώς και συναισθηματικά και αν μου επιτραπεί και διανοητικά. Μιλάς ξεκάθαρα για ψυχική κακοποίηση. Επί βάσης, Ζούσα σε μια κατάσταση συνεχούς φόβου και αγωνίας. Όταν λες συναισθηματικά και διανοητικά είναι ψυχική κακοποίηση αυτό και το διανοητικό. Και οπωσδήποτε μιλάς και για σωματική κακοποίηση, ξύλο κλπ. Ήξερα ότι κάθε ημέρα θα με έδερνε ο πατέρας μου και όχι ένα απλό χαστούκι, αλλά πολύ πιο βίαιες καταστάσεις. Όπως να χρειαστώ ράμματα στο μέτωπο, που, που. ραφές στο μέτωπο δηλαδή, Καθώ ο πατέρας με τα βίωση συναισθηματικά, διανοητικά και σωματικά, γνωστικά δηλαδή, όταν λες διανοητικά. Κάθε μέρα θα με κακοποιούσε συναισθηματικά και γνωστικά. Κάθε πρωί ήξερα ότι θα ακούσω τον πατέρα μου να βλαστημά την τύχη του, τη μοίρα του, τη φτώχεια του, το Θεό και λοιπά, και να καταργείται γενικά από όποτε τι κακοποιητικός άνθρωπος ο πατέρας σου, τη μιζέρια, τι μαυρίλα, τη κακία. Κάθε μέρα θα με έδερνε με πολύ εφάνταστους και βίους τρόπους. Και φυσικά πάντα ξεκινούσε γιατί έφταιγα εγώ όπως έλεγε. Ποτέ δεν φταίει το παιδί όταν το δέρνει ο γονιός. Ποτέ όμως, ε. Ποτέ. Μετά όταν έβλεπε το αποτέλεσμα της κακοποίησης με έδερνε και άλλο, αλλά ίσως πιο προσεκτικά και μετά προσπαθούσε να τα καλύψει, αλλά πάντα λέγοντάς μου «Εσύ φτες, κοίτα τι με έκανες να κάνω, μαλακισμένο, θα με κάνεις δολοφόνο». Μάλιστα, μάλιστα. Ξεκάθαρος κακοποιητικός νάρκησος ο Πατέρας σου και κακοήθης. Και άλλα πολλά όμορφα εντός πράγματα να ακούει ένα παιδί. Σε γενικέ γραμμέ ήμουν ο σάκο του box, το δοχείο που θα μάζευε τι κατάρε και τι βρυσιέ, ο κυματοθράφστη. Ο εύκολο στόχο για να ξεδίνουν τα νεύρα του και τα δικά του ψυχολογικά προβλήματα και θέματα. Η μητέρα μου δεν μπορώ να πω ότι ήταν τόσο βίαιη σωματικά σαν τον μπαμπά μου, αλλά όπω και αυτό, έτσι και αυτή, πάντα γνούσε τα θέλω μου, δεν σεβόταν τι ανάγκε μου δεν με άφηνε ούτε και σαν παιδί να παίζω και όταν θύμωνε με κάτι με πετούσε έξω από το σπίτι. Ούκο λίγε φορές με έβγαζε έξω από το σπίτι και μάλιστα αρκετές φορές μόνο με τον αφορώ εσόρουχα. Και όταν το έκανε μου έλεγε συγκεκριμένα κάτσε τώρα έξω και έτσι να σε δουν και όλοι στην πολυκατοικία, να σε δω μετά Πώ θα τολμήσει να του κοιτάξει κατά πρόσωπο μετά που θα σε δουν έτσι και θα καταλάβουν ότι είσαι κακό παιδί. Άχρηστη γονή σου. Άχρηστη. Κατάπτυστη γονή. Σου. Ένα άλλο τη μητέρα μου, όταν πήρα τα διπλώματα των ξένων γλωσσών, θα έλεγα σε φυσιολογική ηλικία το 13, όχι πολύ νωρί τα πήρε. Όχι σε φυσιολογική ηλικία, πολύ νωρί τα πήρε. Μπράβο. Όταν το έμαθε, αντί να ακούσω έναν καλό λόγο, άκουσα το Εγώ δεν περίμενα να το πάρει και σε έστειλα να μάθει γλώσσε για να μην μπορεί να γυρίσει να μου πει ότι έστειλα τον αδερφό σου και όχι εσένα. Αυτό μέχρι και τώρα μου έχει μείνει και φοβάμαι να είμαι ο πραγματικό με αυτό σου. Σε φθονούσε η μάνα σου στην ουσία. Αντί να χαρεί που το παιδί τη πέρασε τι γλώσσε και είσαι τόσο νεαρή ηλικία, του είπε κάτι πολύ άσχημο. Σου είπε κάτι άσχημο για να σε κάνει να μην χαρίσει με τη χαρά σου. Είναι ο ορισμό του τοξικού και ναρκού να ανθρώπου και η εμάνα σου. Αυτά είναι πολύ λίγα από όλα αυτά που μου έκαναν και απλώ ελπίζω να είναι αρκετά για να καταλάβετε πώ μεγάλωσα και τι αντιμετώπισα. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που λες ότι αυτό μέχρι και τώρα μου έχει μείνει και φοβάμαι να είμαι ο πραγματικό μου αυτό. Τα παιδιά που έχουμε κακοποιηθεί σωματικά, ψυχικά και γνωστικά μεγαλώνοντα, που έχουμε δεχθεί ψυχική και σωματική κακοποίηση, Φοβόμαστε να είμαστε ο πραγματικό μα εαυτό, γιατί κάθε φορά που ήμασταν ο πραγματικό μα εαυτό, δεχόμασταν άσχημη τιμωρία. Εδώ να σημειώσω πω και οι δύο μου γονεί σαν παιδιά, δεν τους δικαιολογώ, απλώ αιτιολογώ τη συμπεριφορά τους. Ναι, το δικαιολογώ σημαίνει ότι του βρίσκω δίκιο και λέω ότι είχα δίκιο να κάνουν έτσι. Αιτιολογώ σημαίνει βρίσκω την αιτία του γιατί είχαν την πιθανότητα να είναι κακοποιητικοί, αλλά στην πραγματικότητα το λόγος που ήταν κακοποιητικοί είναι γιατί δεν πήραν την ευθύνη του εαυτού τους, δεν αντιμετώπισαν με πνευματικότητα αυτό που τους συνέβη και δεν έγινε ο βράχος που ανέκοψε τη ροή του ποταμού της διαγενεκής μεταβίβασης του τραύματος. Εγώ επίσης σαν παιδί θα μπορούσα να πω ότι ήμουν προβληματικό. Πώς ήσουν προβληματικός. Ήμουν πολύ διακριτικός, πολύ ήσυχο. Έκανα σαν παιδί και τις ζημιές μου και τις αταξίες μου, αλλά θα ήταν για παράδειγμα δύο φορές το μήνα. Και όταν πέρασα τα 4-5 και πήγα και νηπιαγωγείο, ήμουν ακόμη πιο ήσυχο. Φαντάζομαι θα ήθελες να γράψεις εγώ επίσης σαν παιδί δεν θα μπορούσα να πω ότι ήμουν προβληματικό και ξέχασε το δεν για ευνόητους λόγους, γιατί μέσα σου υπάρχει αυτή η πεποίθηση ότι ήσουν κακό παιδί, ενώ δεν ήσουν. Από την ηλικία το 2,5 με 3 έμαθα να γράφω και να διαβάζω και νομίζω πως το έκανα καθώς έβλεπα τη μητέρα μου να προσπαθεί να διαβάσει με τον αδερφό μου που ήταν μεγαλύτερος. Και είναι ξεκάθαρο ότι ήσουν, και είσαι και πάρα πολύ ευφύης και γι' αυτό έμαθες τόσο νωρίς να γράφεις και να διαβάζεις. Μετά τα βιβλία έγιναν οι σύντροφοί μου. Με διασκέδαζαν και με βοηθούσαν να ηρεμήσω και να ταξιδέψω. Τι ωραία περιγραφή το βιβλίο. Αυτό ακριβώς είναι τα βιβλία, οι σύντροφοί μας. Όταν η μητέρα μου το κατάλαβε στην ηλικία των τεσσάρων, άλλαξε όλη τη βιβλιοθήκη μας και δεν είχαμε πλέον βιβλία παιδικά, αλλά βιβλία για μεγαλύτερους ηλικιακά αναγνώστες. Οπότε αναγκαστικά τα διάβασα και αυτά. Δηλαδή, διάβασες βιβλία τα οποία δεν ήταν για την ηλικία. Ε, σε αυτό πάρα πολύ στο ότι διάβασε βιβλία που δεν ήταν για την ηλικία σου, αλλά στην ουσία βοήθησαν τον εγκέφαλο σου να αναπτυχθεί. Ε. Δηλαδή, η μάνα σου άλλαξε τη βιβλιοθήκη, έβαλε βιβλία για ενήλικες που είχαν να κάνουν με τα επαγγέλματά του και αυτή και του πατέρα σου. Και ε, εσύ τα διάβαζε πάλι αυτά τα βιβλία που ήταν για ενήλικε, για επιστήμονε μια επιστήμη και τα διάβαζε εσύ. Μπράβο, ρε, αγάπη μου. Τώρα, σαν παιδί δεν ανέπτυξα φιλικέ σχέσει, καθώ δεν ήξερα πώ να συμπεριφερθώ. Ήμουν πάντα απομονωμένο και ήσυχο, και πάντα ανεχόμουν τον εκφοβισμό από τα άλλα παιδιά, από του γονεί μου και τον αδερφό μου. Να σημειώσω εδώ ότι έπρεπε πάντα να λέω ψέματα στο σχολείο και σε όλους για τα σημάδια κακοποίηση που είχα. Πάντα έπρεπε να λέω τι εφάνταστε ιστορίε τη μητέρα μου για το πώ χτύπησα στην πόρτα. Πώς έγινε επειδή έπεσα ή επειδή έπαιζα ξύλο με τον αδερφό μου. Που και αυτό ήταν ψέμα καθώς ήμουν πολύ λεπτός και αδύνατος αδύναμος. Επίσης επειδή το ανέφερα μετά στο σπίτι όλοι γονείς και αδερφός μου μου έλεγαν το πόσο ανήθικος είμαι που λέω ψέματα κλπ. Ψέματα βέβαια που έπρεπε να λέω καθώς με ξανάγκαζαν. Αυτό είναι ο ορισμός του «gaslighting» τη φρενοβλαβοποίηση. Δηλαδή, από τη μια σου λένε να λε ψέματα, σε χτυπάνε, σου λένε να λε ψέματα για να του καλύψει και μετά σου λένε ότι είσαι παλιόπαιδο που πες ψέματα. Παράνοια. Παρανοϊ... Πα... Παρανοϊκοποίηση. Όπω ήταν φυσικό, ανέπτυξα ιδέε μεγαλείου για να προστατεύσω τον εαυτό μου, με αποτέλεσμα να έχω φανταστικού συγγενεί και φίλου κλπ. κλπ. Που μπορούσα να ανακουφίζομαι από την άσχημη καθημερινότητά μου. Δεν ανέπτυξε ιδέε μεγαλείου. Ε, με τη φαντασία σου έφτιαξε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που είναι ένα φυσιολογικό μηχανισμό άμυνα για παιδιά που κακοποιούνται αυτοί. Ναι. Ένα άλλο μηχανισμό άμυνα ήταν να προσπαθώ να κρατηθώ μακριά από άλλου ανθρώπου για να μην με βλάψουν είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, καθώ φοβόμουν ήδη του γονεί μου. Οπότε τι θα μπορούσε να μου κάνει ένας ξένος. Αυτό είναι ενδιαφέρον ότι σου συνέβη και εσένα, ότι φοβόσουνα να τους ξένους επειδή σε κακοποιούσαν οι γονείς σου. Γιατί συνήθως τα παιδιά που τα κακοποιούν οι γονείς τους είναι πολύ εύπιστα ως προς τους ξένους, γιατί θεωρούν ότι οποιοδήποτε δεν είναι ο γονέα τους δεν θα τους κακοποιήσει. Έτσι λοιπόν μεγάλωσα και μέχρι τα 17 μου έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου για οτιδήποτε τον ενοχλούσε, κακοποιούμε ψυχολογικά και από τους δύο γονείς μου και σωματικά και ψυχολογικά από τον αδερφό μου. Πω, πω, 17 σου. Για παράδειγμα, πάντα ήθελα να κάνω κλασικό χορό, αλλά η μητέρα μου με το έτσι θέλω με πήγε να κάνω παραδοσιακούς χορούς. Με έβαλε με το ζόρι να μάθω βιολί, γαλλικά κλπ. Και, και, οι δυο τους, αν δεν τα κατάφερνα καλά σε ό,τι αυτή ήθελα να επιτύχω, με κατέκρεναν και με περιφρονούσαν. Θα, λένε, θα, ήθελα να γράψω πάρα πολλά σχετικά με το τι μου έκαναν και λοιπά, και λοιπά αλλά και εσείς από, το, από τα όσα σας είπα και με την εμπειρία σας θα καταλαβαίνετε τι άλλο θα μπορούσε να αποκολουθήσει. Ναι, καταλαβαίνω και ναι, ταυτίζω. Πάμε και λίγο στην ερωτική μου φύση. Από τα τέσσερα ένιωθα έλξη για τα αγοράκια. Οπότε κατάλαβα ότι ήμουν ομοφιλόφιλος. Σε ευχαριστούμε που μας το λες αυτό γιατί ακριβώ η δική σου εμπειρία βοηθάει να καταλάβουμε ότι αυτό που μα έχει πει η επιστήμη ότι γεννιέται ένα παιδί ομοφυλόφιλο, όντω ισχύει. Δυστυχώ όμω έβλεπα ότι οι γονεί μου, η θρησκεία μου, έτσι όπω μου τη δίδασκαν οι γονεί μου και οι τη, με έκαναν να αισθάνομαι άσχημα. Να νιώθω μυαρό, δηλαδή λερωμένο, βδέλιγμα, αφύσικο σφάλμα. Πάντοτε αντιμετώπιζα με ουδετερότητα το ομοφυλόφιλο και πίσω από την πλάτη του τα αντιμετώπιζαν όπως ένιωθα εγώ, σαν ένα σφάλμα της φύσης. Και αυτό δυστυχώς είναι ένα πολύ κακό κοινωνικό στερεότυπο, μια πολύ κακή κοινωνική και θρησκευτική προκατάληψη που έχουν πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία μας. Να θεωρούν ότι οι ομοφιλόφιλοι άνθρωποι είναι κάτι το αφύσικο, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια εντελώς φυσική διαφοροποίηση. A natural variation. Γεννιούνται άνθρωποι ομοφιλόφιλοι. Συμβαίνει, υπάρχει στη φύση. Στα 17 μου πέρασα πανεπιστήμιο και έφυγα από το σπίτι καθώς δεν άντεχα άλλο. Πέρασα στην πόλη μου, αλλά πήγα και ζούσα με τον παππού μου. Εκεί κάπως τα πράγματα βελτιώθηκαν. Μπράβο. Κατάφερα να κάνω και ερωτικέ σχέσεις που μέχρι ένα σημείο ήταν σωστές και γενικά ξέφυγα από το αρνητικό περιβάλλον. Σε σωσή και σένα ένας παππούς, ε. Μετά στα 27 μου στο στρατό με διέγνωσε ο ψυχίατρος με κατάθλιψη και αγχώδη διαταραχή και από τότε το έψαξα και πήγα και σε εξωτερικό ψυχίατρο και μου έδωσε και φαρμακευτική αγωγή όπου δόξα το Θεώ με εμπόδιζε από αυτοκτονικά σενάρια. Μπράβο, καλά έκανες, καλά έκανες. Καλά έκανες και πήρες την αγωγή σου και παίρνεις την αγωγή σου γιατί μας βοηθάει όντω. Αφού είδα ότι η φαρμακευτική αγωγή δεν με βοήθησε να θεραπευτώ τελείως, και ο ψυχίατος δεν με συμβούλεψε για ψυχολόγο κλπ. Άρχισα να σκέφτομαι λίγο διαφορετικά και ναι μεν χειροτέρεψα από την κατάθλιψη, αλλά με βοήθησε να νιώσω ότι έχω ανάγκη και από ψυχανάλυση και ψυχοθεραπεία. Μάλλον δεν θες να πεις, αλλά ναι μεν με βοήθησε να μην χειροτερέψω από την κατάθλιψη, αλλά κατάλαβα ότι είχα ανάγκη από ψυχοθεραπεία. Να σημειώσω εδώ ότι πάντα διάβαζα βιβλία ψυχολογίας από μικρή ηλικία και στο Πανεπιστήμιο είχα και μαθήματα ψυχολογίας και επίσης διάβαζα και βιβλία αυτοβοήθειας και φυσικά κανάλια στο YouTube όπως και το δικό σας. Επίσης πήγα και σε άλλο ψυχίατρο και με διάγνωση και με αμφιθυμία, αν το θυμάμαι σωστά. Δεν ξέρω τι μπορεί να ενώσει ο ψυχίατρος με τη διάγνωση αμφιθυμία που προσέθεσε στι τα διαταραχέ και στην κατάθλιψη. Η αμφιθυμία σημαίνει αυτό ακριβώ που σημαίνει η λέξη, να έχουμε αντίθετα συναισθήματα για ένα πρόσωπο ή για μια κατάσταση, να νιώθουμε και θετικά και αρνητικά συναισθήματα μαζί. Íσω περνούσε μια φάση στην οποία δεν ήσουν ασίγουρος για αυτά που τώρα είσαι σίγουρο και καταγράφει. Μήπω ήταν μια φάση στην οποία έλεγε οι γονεί μου είναι πολύ καλοί άνθρωποι, και με έχουν δώσει πολύ καλά στοιχεία, αλλά μου έκαναν και το ένα και το άλλο. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς. Σίγουρα όμως μιλάμε για συναισθηματικές διαταραχές. Άγχος, κατάθλιψη και η αφιθυμία ως σύμπτωμα θα έλεγα. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ακόμα κάνω επιλογές που είναι λανθασμένες. Ακόμα νιώθω άσχημα. Περίμενε, μόνο 33 είσαι. Περίμενε, περίμενε. Ακόμα κάνω τα ίδια λάθη και είμαι ακόμα περπισμένος, απογοητευμένος και παρετημένος. Εντάξει, ε, όταν λέω περίμενε, εννοώ ότι για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουμε μεγαλώσει σε πολύ δυσχερές περιβάλλον, κακοποιητικό σωματικά και ψυχικά, θέλουμε πολύ καιρό για να ξεπεράσουμε τα τραύματα αυτά. Δεν ξεπερνιούνται εύκολα. Ακόμα για παράδειγμα τσιμπιέμαι και ενθουσιάζομαι και κολλάω με άτομα που είναι τοξικά, συναισθηματικά μη διαθέσιμα, χωρίς καμία αυτοβελτίωση και κάποιες φορές ακόμα χειρότερα και με άτομα που έχουν αρκεσιστικές τάσεις. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό να ερωτεύεσαι και να τσιμπιέσαι τσιμπήθηκα. Να έχεις infatuation λέγεται στα αγγλικά, να έχεις έτσι ένα ενθουσιασμό με τέτοια άτομα, να έχεις ψυχοπαθολογική έλξη από τέτοια άτομα, γιατί τέτοια και χειρότερα άτομα ήταν οι γονεί σου. Ε, και άνθρου, μας ελκύουν άνθρωποι, μοιάζουν στους γονεί μα. Όταν είμαστε ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι και στην ηλικία των 33 με βάση όλα τα δύσκολα που έχεις περάσει, Εννοείται ότι ακόμη είσαι ψυχοσυναισθηματικά ανώριμος, όχι γιατί είσαι κακό όχι γιατί είσαι κακό άνθρωπο, αλλά γιατί έχει πάρα πολλά να ξεπεράσει, πολλά περισσότερα από ότι θα έχει αν μεγάλωνε σε ένα περιβάλλον που να μην ήταν κακοποιητικό. Ακόμα δεν έχω κάνει κανονικές φιλίες που να μπορέσω να είμαι 100% εαυτό σου. Πάλι είναι φυσιολογικό αγάπη μου αυτό, να είμαι ο εαυτό μου. Ακόμα δεν έχω κάνει κανονικές φιλίες που να μπορέσω να είμαι 100% εαυτό μου. Ακόμα προσπαθώ να είμαι πάντα αρεστός από όλου και να μην με απορρίπτουν. Το people pleasing είναι ένα από τα συμπτώματα που έχουμε οι άνθρωποι που περάσαμε κακοποιητική παιδική ηλικία. Ακόμα είμαι ψυχικά τραυματισμένος και αδύναμος, δεν ξέρω από πού να πιαστώ, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, είμαι σε απόγνωση. Ακόμη νιώθω ότι είμαι τοξικός και ως προς τον εαυτό μου και ίσως και προς τους συνανθρώπους μου. Προσπαθώ να σκεφτώ τον εαυτό μου σαν παιδί που πλέον εγώ πρέπει να το φροντίζω και κανένας άλλος, αλλά και πάλι αισθάνομαι ότι θέλω να βρω έναν φροντιστή και καθοδηγητή. Προσπαθώ να θεραπευθώ και να είμαι ανεξάρτητος και αυτάρκης, αλλά δυστυχώς νιώθω ότι είναι πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστώ που με διαβάσατε. Συγγνώμη που το κείμενο είναι περίεργο. Μη ζητάς συγγνώμη. Όλων μας τα κείμενα της ζωής μας είναι περίεργα. Όλων όσοι είμαστε εδώ σε αυτό το κανάλι και προσπαθούμε πραγματικά να βρούμε τον εαυτό μας. Το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι είμαι ευγνώμων που υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο μας που προσπαθούν και ίσως μπορούν να μας βοηθήσουν. Επίσης δεν ξέρω γιατί σας έγραψα. Ίσως προσπαθώ να βρω μια μαγική λύση, να βρω έναν άνθρωπο που ίσως θα μου πει κάτι και θα καταφέρω να ξεμπλοκάρω. Δεν ξέρω ειλικρινά, δεν ξέρω. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Νομίζω μου έγραψες γιατί ξέρεις ότι μοιάζουμε. Γι' αυτό μου έγραψες. Γιατί έχεις δει στο πρόσωπό μου έναν άνθρωπο που μπορεί να καταλάβει αυτά που βίωσες. Επίσης να αναφέρω ότι παλεύω να αγαπήσω τον εαυτό μου, να τον ανακαλύψω και να χάσω τα παπανίσια κιλά που έβαλα, καθώς το φαγητό το είχα για παρηγοριά, ελπίδα και απόλαυση. Εδώ θέλω να σου διαβάσω ένα σχόλιο, το οποίο βρέθηκε κάτω, το οποίο διάβασα κάτω από το βίντεο για την κοπέλα που λέει ότι... Ε, να γιατί δεν μισώ τους άνδρες που λέει για τον παππού της ο ήταν μια πολύ θετική επίδραση στη ζωή της και γράφει μια κοπέλα στα πέντε μου είχα ένα τύχημα στο μάτι μου και μέχρι τα 19 μου πήγαινε ερχόμουν σε γιατρούς νοσοκομεία, χειρουργία και όλα τα γνωστά τα ωραιότερα λόγια λοιπόν δεν τα άκουσα από τη μητέρα μου ή από τον πατέρα μου δεν ήταν το αγαπά από μια γυναίκα Α, άνδρα είναι, άνδρα είναι. Τζον έλπη, άνδρα. Τα ωραιότερα okay. λόγια ήταν από τον παππού μου στα είκοσι μου, εγώ στο '82 εκείνο, όταν είχε κάνει εγχείρηση καταράχτη και με φωνάζει κοντά του στον τηβάνι τη κουζίνα του σπιτιού του, ήμασταν οι δυο μα και μου λέει, Τώρα παίρνω μια ιδέα από το τι έχει περάσει εσύ τόσα χρόνια. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω πώ κρατήθηκα και δεν έκλαψα, αλλά από εκείνη τη μέρα. Και κάθε φορά που σκέφτομαι αυτά τα λόγια, κλαίω. Για πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα ότι κάποιο προσπάθησε να με καταλάβει και να μπει στη θέση μου, διότι παρόλο που είχα τόσου ανθρώπου γύρω μου να με αγαπάνε, ένιωθα ότι όλο αυτό το περνάω μόνο μου. Μια πρόταση. Δέκα δευτερόλεπτα τόσο χρειάστηκε για να σπάσει τη μοναξιά που ένιωθα τόσα χρόνια. Θα ευχαριστώ τον παππού μου για πάντα που μοιράστηκε αυτή τη σκέψη του μαζί μου και δεν την κράτησε για τον εαυτό του. Γι' αυτό μου έγραψες. Γι' αυτό μου έγραψε. Γι' αυτό μου έγραψε, επειδή έχει καταλάβει από τι πολλέ ιστορίε που μοιραζόμαστε εδώ στο κανάλι και από την προσωπική μου ιστορία που έχω μοιραστεί αρκετέ φορέ, ότι μπορώ να σε καταλάβω. Και ότι μπορούμε εδώ στο κανάλι να σε καταλάβουμε. Γι' αυτό έγραψε. Και ίσω ναι, να χρειάζεσαι μια κουβέντα, κάτι για να ξεμπλοκάρει. Ναι. Λοιπόν, αγάπη μου, άκου να δει. Σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Είναι η αρρώστια η διαταραχή, η λέξη αρρώστια εντό εισαγωγικών, γιατί δεν είναι όπω τη σωματική ασθένεια, είναι μια ψυχική διαταραχή η οποία έρχεται ω απότοκο χρόνια κακοποίηση στην παιδική ηλικία. Είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα να διαχειριστεί κάποιο, να το κατανοήσει κάποιο και να μπορέσει να βγει μέσα από αυτό και να βρει τον εαυτό του. Να μπορέσει να είναι καλά να είναι καλά μέσα στο πετσί του. Να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του επιτυχώς. Να μην χρειάζεται να, να ρυθμίζει τα συναισθήματα του μέσω εξωτερικών παραγόντων, όπως το φαγητό για παράδειγμα. Να μην χρησιμοποιεί το φαγητό ως παρηγοριά. Ή να μην καταφεύγει σε εξαρτήσεις. Ή να μην καταφεύγει σε ψυχοπαθολογικές έλξεις για να νιώθει κάπως για λίγο καλύτερα. Α, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι που θα ακούσουν αυτό το βίντεο εδώ στο κανάλι μας θα σε καταλάβουν πολύ. Όταν λέω σε καταλαβαίνω απόλυτα, ενώ σε καταλαβαίνω όσο περισσότερο μπορώ απόλυτα, δεν μπορεί κανένα να σε καταλάβει. Εδώ δεν καταλαβαίνει εσύ ο ίδιο τον εαυτό σου απόλυτα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. It's tricky. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δεν είναι συνθήκε αυτέ να μεγαλώνουν παιδιά. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Να μεγαλώνεις μέσα στο φόβο, μέσα στον πόνο, μέσα στη συνεχή αμφισβήτηση, μέσα στην κακοποίηση ουσιαστικά. Είναι δύσκολο, είναι... Και είσαι και πολύ ευφύης άνθρωπος και πολύ ικανός. Να ξέρεις όμως ότι αυτό το μυαλό που έχεις, αυτό είναι που θα χρησιμοποιήσεις και θα σε βοηθήσει να βγεις μέσα από αυτό το λαβύρινθο των αρνητικών συναισθημάτων, του άγχους, της ανασφαλείας, του φοβού, της έλλειψης αυτοαγάπης κλπ, κλπ, κλπ. Ναι, η αντικαταθλιπτική θεραπεία είναι πολύ χρήσιμη, χρειάζεσαι όμως και ψυχοθεραπεία. Όχι ψυχανάλυση θα σου έλεγα, ψυχοθεραπεία θα σου έλεγα. Η ψυχανάλυση, κατά τη γνώμη μου, δεν, δεν συστήνεται για ανθρώπους με σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες. Θα έλεγα ότι χρειάζεται να κάνεις ψυχοθεραπεία με έναν ψυχολόγο ο οποίος να έχει πείρα από τραύματα, να έχει πείρα από σύνθετη τα μετατραυματικού στρες, να έχει πείρα από αυτά τα ζητήματα τα οποία σε ταλαιπωρούν. Αν δεν έχεις κάποιον ψυχολόγο που κάνεις ψυχοθεραπεία αυτή την περίοδο, στείλε μου στο mail να σου συστήσω κάποιους συναδελφούς, που μπορεί να κάνουν και online. είναι δύσκολος ο δρόμος είναι δύσκολος ο δρόμος γιατί έχεις ένα πολύ δυνατό μυαλό, είσαι πολύ ευφύς και ακριβώς αυτή σου ευφύα χρησιμοποιείται πολλές φορές για να περιπλέξει τα συμπτώματα σου. Ε? Γιατί έχεις πολύ περισσότερη αυτογνωσία του τι πραγματικά συμβαίνει και αναγνωρίζεις και αντιλαμβάνεσαι το χάος των συναισθημάτων και των σκέψεων σου. Όμως μπορούμε να βγούμε από αυτό το λαβυρίθο, μπορούμε και σου μιλάει μια που τα έχει καταφέρει μετά τα 33. Θέλω να πιστεύω ότι εσύ θα τα καταφέρει πιο νωρί από εμένα, γιατί έχω να μεγαλώσω και τα παιδιά παράλληλα. Οπότε δεν είχα όλη μου την ενέργεια προσιλωμένη στο να θεραπευτώ εγώ ίδια και στο να εστιάσω στη δική μου θεραπεία. Δεν είχα τύχει και στους καλύτερους θεραπευτές. Γι' αυτό το λόγο έχω φτιάξει αυτό το κανάλι. Γι' αυτό το λόγο ε, κάνω αυτά τα βίντεο, γιατί θέλω να βοηθήσω μέσα από όσα έχω καταλάβει, έχω μάθει, έχω επιτύχει διαμέσου των κατάλληλων θεραπευτών που βρήκα στην πορεία και των κατάλληλων διαβασμάτων και εμπειριών και μέσα από τη μεγάλη ψυχοθεραπευτική μου πήρα τη δική μου ε, όταν, ήμ, όταν δρούσα εγώ ίδια ψυχοθεραπευτικά, όταν ήμουν σε θεραπευτικές σχέσεις με θεραπευόμενους όταν είχα το γραφείο. Ε, γι' αυτό έφτιαξα αυτό το κανάλι, για να υπάρχουν ακριβώς βίντεο, τα οποία να δίνουν ελπίδα, να δίνουν φως, να δίνουν γνώμες και γνώσεις και πρακτικά εργαλεία, τα οποία να χρησιμοποιήσει κάποιο προκειμένου να... Να βρει όντω τον εαυτό του, να αγαπήσει τον εαυτό του και να μπορεί να ζει καλά και να νιώθει ωραία. Είναι δύσκολο όταν έρχεσαι από μια οικογένεια που είναι τόσο απορριπτική και τόσο σκληρή. Εσένα είναι τα διπλά απορριπτική και για τον ερωτικό σου προσανατολισμό, αλλά και ο πόλεμος που δεχόσουν από όλους. Φυσικά εδώ θα σου πω ότι δεν ήταν μόνο εσύ που κατάλαβες από τα τέσσερα σου χρόνια τη ομοφιλόφιλος. Πιστεύω ότι το κατάλαβαν και οι γονείς σου και ίσω ένα βασικό λόγο που ήσουν το μαύρο πρόβατο τη οικογένεια και που ήσουν αυτό ο οποίο έτρωγε όλο το ξύλο, τι φωνέ, τι βρυσιέ, τι προσβολέ κλπ. να έχει να κάνει και με το ερωτικό σου προσανατολισμό και τα δικά του μυαλά τα απερίγραπτα. Έχει πάει no contact μαζί του. Όσο πιο νωρί πάμε no contact, τόσο πιο γρήγορα απελευθερωνόμαστε. Καταλαβαίνω το κομμάτι ότι δυσκολεύεσαι να έχει φίλου. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Είσαι όμως σε πολύ καλό δρόμο γιατί θέλεις να το κάνεις και γιατί εντοπίζει, το εντοπίζεις και εφόσον εντοπίζεις θα αντιμετωπίζεις και το ζήτημα που έχεις με το γεγονός ότι προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους άλλους. Να είσαι people pleaser και αυτό δεν σε κάνει να είσαι και τόσο ευχαριστητής του εαυτού σου. Είναι πολλά τα θέματα, εντάξει, θα τα λύσουμε με ένα βίντεο. Θέλω να σου όμως ότι σε ακούω, σε διαβάζω, σε καταλαβαίνω. Είμαι σίγουρη ότι θα σου γράψουν όλοι οι φίλοι στα σχολεία, ότι σε ακούνε, σε διαβάζουν και σε καταλαβαίνουν επίση. Και εδώ είναι ένα σκυλί το οποίο θέλει να σου πει: Έλα εδώ να το πει. Έλα εδώ να το πει. Θέλει να σου πει ότι σήμερα που γυρίζουμε αυτό το βίντεο, δεν ξέρω πότε θα βγει, αλλά το γυρίζουμε Δευτέρα. Και πέρασε προλίγου το σκουπιδιάρικο, ναι, το, το φορτηγό με τα σκουπιδιά. Και αυτό το σκυλάκι αυτή τη φορά έτρεμε λιγότερο. Έτσι είμαστε κι εμείς σαν αυτό το σκυλάκι που κάθε φορά που ακούει το φορτηγό με τα σκουπίδια τρέμει. Αλλά όσο περισσότερο γεμίζει θετικές εμπειρίες μπορεί να ανασκευάσει εκείνη την αρνητική εμπειρία. Και θα πω και σε αυτό το βίντεο κάτι που είπα και σε ένα άλλο αυτές τις μέρες. Η Αριστονίκη μου είπε το εξή, Μου είπε ότι έγινε μια έρευνα η οποία βρήκε. Ακούστε τη βρήκε αυτή η έρευνα. Λέει, ξέρετε, οι άνθρωποι έχουμε τον αρχαίγονο εγκέφαλο, τον παλαιό και τον μοντέρνο, κάπως έτσι. Δεν είμαι σίγουρη για τη μετάφραση ελληνικά, μεταφράζω εγώ από τα αγγλικά. Ε, λέει ότι τα συναισθήματα, τα αρνητικά και οι αναμνήσεις οι τραυματικές ε, εντυπώνονται στον πολύ παλιό εγκέφαλο, στον αρχαίο εγκέφαλο, στη βάση του μυαλού μας. Οπότε λέει έχει βρεθεί ότι χρειάζονται πέντε θετικές εμπειρίες για να ξουδετερώσουν μια αρνητική. Οπότε το να πάμε όσο πιο νωρί γίνεται no contact με τους υπέροχους γονεί μα και τον κάθε τοξικό στη ζωή μας και το να προσπαθούμε συνειδητά να δημιουργούμε θετικές εμπειρίες τις οποίες μπορούμε να δημιουργούμε και μόνοι μας, επιλέγοντας τα ακούσματα, τα θεάματα που θα έχουμε, τις επαφές που θα έχουμε. Δηλαδή, να είναι υπέροχο να κάνεις καλούς φίλους και το εύχομαι σε όλους μας να έχουμε υγιείς φιλίες και να το προσπαθούμε. Κάναμε και ένα βίντεο για τη φιλία πρόσφατα. Αλλά όμως, ακόμη και αν δεν έχεις καλούς φίλους, ακόμη και αν δεν είσαι σε μια υγιή σχέση και είσαι μόνος, μπορείς να προσπαθήσεις συνειδητά τη ζωή σου να τη χτίσει με τέτοιο τρόπο, να δομήσεις την καθημερινότητα σου με τέτοιο τρόπο, ώστε να παίρνεις θετικές εμπειρίε και μέσα από την εργασία σου, να εξηγιάνει τι συνθήκε στην εργασία σου. Χαίρομαι για σένα, γιατί δεν μου λε κάτι για την εργασία σου αρνητικό, οπότε σου, σημαίνει ότι είσαι εντάξει σε εκείνον τον τομέα. Ε, πάρτε κι εσεί ένα σκυλί ή ένα κατοικίδιο. Λάκι. Ναι. Ε, σήμερα εδώ τυπόσταρε Αριστονίκη πάλι στο Facebook μια μια δημοσίευση στο psychologynow.gr που λέει για τις μελέτες της πρόσφατες που λέει πόσο καλό κάνω στη ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων τα κατοικίδια. Και ειδικά αυτό που ζουν μόνοι είναι ηλικιωμένοι. Λέει 10 λεπτά άμα χαϊδεύεις ένα κατοικίδιο Ηρεμείς, εκκρίνεται εκεί το κίνη από τον εγκέφαλο που είναι η ορμόνη της αγάπης. Ναι, έτσι, Χαϊδεύεις το κατοικίδιο σου και το κατοικίδιο σου νιώθει καλά και εσύ νιώθεις καλά. Κατοικίδιο μου νιώθεις καλά. Και αυτά, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ που με εμπιστευτήκες. Είλε κι εσύ, είλε κι εσύ.